Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και έχω τη χαρά να παρουσιάσω μια μελέτη η οποία οργανώθηκε και σχεδιάστηκε από το Τμήμα Διαιτολογίας του νοσοκομείου μας. Η παρέμβαση δικιά μου ήταν πάρα πολύ μικρή και αφορά μια καινούργια διαιτητική παρέμβαση. Ως γνωστόν, η δίαιτα με low FODMAPs, που είναι χαμηλή ζυμώσιμη υδατάνθρακες, αποτελεί ουσιαστικά την καλύτερη διαιτητική προσέγγιση, θεραπευτική προσέγγιση στο ευερέθιστο έντερο. Από την άλλη μεριά, η δίαιτα αυτή, λόγω του τι περιλαμβάνει, ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί και είναι, και υπάρχουν και μελέτες, ότι είναι προφλεγμονώδης. Βέβαια, η διάρκεια της είναι μικρή. Από την άλλη μεριά, έχουμε την δικιά μας τη μεσογειακή διατροφή, η οποία μπαίνει παντού και δεν ξέρω τι κάνει σε τελική ανάλυση, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από τις αντιφλεγμονώδεις δράσεις, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό λόγω των φυτικών ινών, ότι η δίαιτα αυτή μπορεί ουσιαστικά να προκαλεί τα συμπτώματα του ευερεθίστου εντέρου. Εμείς σκεφτήκαμε να τα παντρέψουμε αυτά τα δύο και να φτιάξουμε τη λεγόμενη μεντελευτή. Το λέω τη λεγόμενη γιατί η δίαιτα αυτή την πατεντάρουμε. Βασίστηκε λοιπόν αυτή η δίαιτα στις αρχές της κλασικής low FODMAPs diet και εμπλουτίστηκε με μεσογειακά συστατικά και εν περιλήψη μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν συστατικά της μεσογειακής διατροφής τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις της low FODMAPs και σε δημητριακά και σε λίπη και σε ξηρούς καρπούς, πρωτεΐνες, φρούτα, βότανα και το κρασάκι μας. Σκοπός λοιπόν της μελέτης αυτής ήταν να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της καινούργιας αυτής δίαιτας σε σύγκριση με τις διατροφικές συστάσεις της NICE για τη διαχείριση των συμπτωμάτων των ασθενών με ευερέθιστο έντερο, ασθενείς εξωτερικού ιατρείου με ευερέθιστο έντερο, μια σχετικά μεγάλη διάρκεια της μελέτης γιατί μας έφαγε ο COVID, δεν βρίσκαμε αρρώστους, μονοκεντρική, ελεγχόμενη, τυχιοποιημένη, ανοιχτού τύπου βέβαια για τους συμμετέχοντες γιατί δεν μπορούσε να τους κρύψει τη δίαιτα. Υπολογίσαμε με βάση μια μεταανάλυση σχετικά πρόσφατη ότι θα χρειαστούμε 108 ασθενείς, 54 και 54, για να δείξουμε μια διαφορά, μια μείωση του σκορ του IBS SSS που θα το δούμε, SSS που θα το δούμε λίγο παρακάτω, μια μείωση της τάξης των 100 μονάδων στη δικιά μας δίαιτα έναντι των 59 μονάδων με 80% ισχύει και υπολογίσαμε ότι θα χάσουμε και στην παρακολούθηση ένα 10% των αρρώστων. Τα κριτήρια ένταξης είναι τα κλασικά της Ρώμης. Δεν θέλαμε δυσκολιότητα και θέλαμε το σκορ IBS SSS να είναι πάνω από 175 όπως ορίζεται για τις μελέτες. Οι ασθενείς έπρεπε να έχουν φυσιολογικές θυρεοειδικές ορμόνες και να μην έχουν κοιλιοκάκι. Τα κριτήρια αποκλεισμού πρακτικά ήταν χρόνιες παθήσεις που απαιτούν ειδική δίαιτα. Ο υπότυπος της δυσκολιότητας, η λήψη αντιβιωτικών ή προβιωτικών ένα μήνα πριν την παρέμβαση και διάφορα άλλα γενικά. Χρησιμοποίησαμε αυτά τα εργαλεία, πολλά εργαλεία. Το IBSSS είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι ίσως το πιο συνηθισμένο. Είναι μια κλίμακα που μετράει διάφορα ενοχλήματα και μπορεί να σκοράρεις από το 0 μέχρι το 100. Και υπολογίζει την ένταση των συμπτωμάτων τις τελευταίες 10 μέρες. Χρησιμοποίησαμε ειδικό ερωτηματολόγιο ποιότητα ζωής, γενικό ερωτηματολόγιο ποιότητα ζωής, μια τροποποιημένη GSRS που μετράει το burden, το πόσο ενοχλητικά είναι, το πόσο πολλά είναι τα ενοχλήματα των ασθενών και τις γνωστές, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, κλίμακες για τη μέτρηση του άγχους και της κατάθλιψης. Και οι μετρήσεις γίνονταν στην αρχή, γίνονταν όταν στη Men Nice είχαμε περάσει στις 4 εβδομάδες στη MedLFT όταν είχε τελειώσει και η δεύτερη φάση της και η παρακολούθηση ήταν στους 6 μήνες. Στην ομάδα παρέμβασης λοιπόν δώσαμε την MedLFT. Η low FODMAPs diet χαρακτηρίζεται από 3 φάσεις. Υπάρχει μια φάση η οποία μπορεί να κρατήσει μέχρι 6 εβδομάδες που είναι η περιοριστική, τους τα κόβεις όλα. Στη δεύτερη φάση μπορεί να κρατήσει μέχρι 2 μήνες, τους λες να βάζουν ένα-ένα και αν έχουν ενοχλήματα να το αφαιρούν. Και υπάρχει και η τρίτη φάση, όπου είναι η φάση της εξατομίκευσης που κρατάει ουσιαστικά για πάντα. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε διάφορα εργαλεία. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μόνας στην Αυστραλία, όπου όπως ξέρουμε είναι η μέκα της Low FODMAPs Diet, έχουμε πάρει κάποια εργαλειάκια εδώ πέρα που βλέπετε μπορούμε να μετρήσουμε διάφορες τροφές, πόσα FODMAPs έχουν, ανάβουν φωτάκια, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Και δεν είναι μόνο το είδος της τροφής, αλλά είναι και η ποσότητα της κάθε τροφής. Και έχουμε και ένα βιντεάκι
το οποίο μετέφρασαν το υποτίτλησαν μάλλον οι συνάδελφοί μας διαιτολόγοι, το οποίο είναι διαθέσιμο στο YouTube και δείχνουμε το πώς να ακολουθήσει κάποιος και την αξία αυτής της δίαιτας. Τώρα, η ομάδα ελέγχου, η NICE τι λέει, απλά πράγματα όπως λέμε και εμείς, φάει ό,τι θέλεις να καλύψει οι υγιές σου ανάγκες και απέφυγε εκείνο που σε πειράζει. Εδώ λοιπόν ο σχεδιασμός, από τους 156 κρατήσαμε τους 108 και είχαμε μια πολύ καλή, δεν χάσαμε πολλούς ασθενείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και κατά τη δεύτερη παρακολούθηση που ήταν στο εξάμηνο. Από τα γενικά χαρακτηριστικά τους, νέοι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, φυσιολογικό βάρος. Και πάμε στα δύο πρωτογενή καταληκτικά σημεία που είχαμε. Το πρωτογενές είναι η βελτίωση για πάνω από 50 μονάδες του IBS-SSS, που είναι ο ορισμός της επιτυχίας σε θεραπείες. Και βλέπουμε ότι και στην πρώτη αλλά και στη δεύτερη επιτήρηση, στην ITT ανάλυση που είναι εκείνη που μας ενδιαφέρει περισσότερο, η διαφορά όχι μόνο είναι μεγάλη και στατιστικά σημαντική, αλλά για μας το πιο σημαντικό από όλα ήταν το number needed to treat, δηλαδή ότι χρειάζεσαι 4 στην πρώτη φάση και 3 αρρώστους να θεραπεύσεις με αυτή τη δίαιτα για να πετύχεις επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά το άλλο το καταληκτικό σημείο που είναι η επαρκής ανακούφιση των ενοχλημάτων, ο άρρωστος καταγράφει κάθε εβδομάδα, του κάνουμε μια ερώτηση αν ανακουφίστηκε επαρκώς και για να πούμε ότι πετεύχθη αυτό, θα πρέπει τουλάχιστον στο 50% των καταγραφών να έχει επαρκή ανακούφιση. Πάλι βλέπουμε μια αντίστοιχη βελτίωση, στατιστικά σημαντική και με πάρα πολύ καλό number needed to treat και για αυτό το πρωταγενές καταληκτικό σημείο υπέρ της MedLFD. Τώρα, όσον αφορά τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία, το συνολικό σκορ του IBSSS, όπως πολύ γρήγορα θα δούμε από εδώ πέρα, είναι, ενώ στην αρχή οι δύο ομάδες ήταν σταθμισμένες και είχαν το ίδιο σκορ, από εκεί και πέρα το σκορ είναι πάντα υπέρ της MedFLD. Τώρα, πόσοι άρρωστοι ουσιαστικά έμειναν ασυμπτωματικοί, που πάλι με τον ορισμό του ερωτηματολογίου είναι το να πέσει το σκορ κάτω από το 175, βλέπουμε ότι και στην πρώτη παραγωγή και στη δεύτερη, μάλλον στην πρώτη ο αριθμός είναι στατιστικά σημαντικός, στη δεύτερη υπάρχει διαφορά, υπέρ πάλι της διαιτάς μας και χωρίς να σας κουράσω και για όλα τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία, είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη παρατήρηση, οι ασθενείς που είναι στη MedLFD πάνε καλύτερα σε σύγκριση με την αρχή και καλύτερα με τους αρρώστους που είναι σε NICE. Τώρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι η προσκόλληση στη θεραπεία. Στην πρώτη επιτήρηση βλέπουμε ότι οι ασθενείς που είναι στη MedLFD είναι καλύτερα προσκολλημένοι στη θεραπεία τους. Τη μετρήσαμε μια κλίμακα από το 1 έως το 5, πόσο συχνά δηλαδή ακολουθούν τη διαιτά τους από το ποτέ μέχρι το κάθε μέρα. Και στην πρώτη επιτήρηση και στη δεύτερη επιτήρηση η ομάδα της MedLFD, προς μεγάλη μας έκπληξη, είχε πολύ καλύτερη στατιστικά μεγαλύτερη προσκόλληση προς τη θεραπεία και μεταξύ των ομάδων, πάλι προς μεγάλη μας έκπληξη, οι άρρωστοι που έπαιρναν τη δίαιτα είχαν καλύτερη συμμόρφωση σε σύγκριση με εκείνους που ήταν στη δίαιτα που προτείνει η NICE και στην πρώτη και στη δεύτερη επιτήρηση. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να βρούμε, να κάνουμε μια παλινδρόμηση, μια παλινδρομη ανάλυση μάλλον, για να δούμε κατά πόσον μπορούμε να βρούμε προγνωστικούς παράγοντες για τα πρωτογενή μας καταληκτικά σημεία και για μεν την επίτευξη βελτίωση πάνω από 50 μονάδες. Στην πρώτη επιτήρηση ουσιαστικά είναι η δίαιτα ο μοναδικός προγνωστικός παράγοντας. Στη δεύτερη φάση, μάλλον μετά τους 6 μήνες, φαίνεται ότι μπαίνει στο παιχνίδι και η συμμόρφωση. Για το δεύτερο καταληκτικό σημείο μας, πρωτογενές καταληκτικό σημείο μας, την επαρκή ανακούφιση, βλέπουμε και πάλι το είδος της δίαιτας είναι προγνωστικός παράγοντας. Εδώ μπαίνει από πολύ νωρίς η προσκόλληση θεραπείας και κάπου μας τα μπερδεύει λίγο το κάπνισμα. Θα δούμε, θα κάνουμε λίγο παραπάνω ανάλυση να δούμε τι θέλει αυτός ο διάολος εκεί μέσα και μας μπερδεύει. Συμπερασματικά, η μεσογειακή low FODMAPS diet υπερτερεί των διατροφικών συστάσεων της NICE στη βελτίωση των συμπτωμάτων και την ποιότητα της ζωής των ασθενών, με ευερέθηση στο έντερο χωρίς δυσκυλιότητα για τουλάχιστον 6 μήνες. Ευχαριστώ πολύ.